Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Συζητάμε γιατί άλλο, για το lockdown, τις συνέπειες του, τα υγειονομικά κενά και τις οικονομικές συνέπειες. Κύριε Κερίδη, ο λόγος σε εσάς. 2 λεπτά, υπόσχομαι καμία διακοπή. Να δώσουμε μια είδηση για να μην πει ότι διακόπτουμε. Να τη δώσετε την είδηση, παρακαλώ. Η είδηση πρέπει να την πούμε, γιατί είναι ενδεικτική για όσο συζητάμε. Ναι. Είναι ότι σήμερα 6 Νοεμβρίου, ναι, πέρασε μια τροπολογία στη Βουλή για την πρόσληψη μόνιμων γιατρών και προσωπικού στις ΜΕΘ. Σήμερα, 6 Νοεμβρίου. Σήμερα. Το ξαναλέω, σήμερα. 5 θα μου επιτρέψει, 6 είναι 5, τώρα. Συγγνώμη. Ναι, 6 είναι τώρα. Αφού, προσέξτε, αφού τα ημερήσια κρούσματα φτάσαν στις 3.000, αφού πήγαμε σε ολικό lockdown για μία ακόμα φορά στη χώρα και αφού περάσανε πάνω από 7-8 μήνες από το πρώτο lockdown. Σήμερα αποφάσισε η κεντρική εξουσία να προσλάβει γιατρούς για τις ΜΕΘ. Αυτό μόνο, κύριε, τίποτα άλλο. Κερίδη. 2 λεπτά, λοιπόν, χωρίς διακοπή. Δεσμεύομαι. Προσλήψεις στο ΕΣΥ έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται ανθρώα και περνάμε τροπολογία για να τις διευκολύνουμε και να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα με στόχο τελικό 7.500 νέες προσλήψεις μόνο στον τομέα της υγείας. Έχουμε διπλασιάσει τις ΜΕΘ, είναι γνωστά αυτά, τα ξέρουν όλοι. Χτίσαμε μέσα σε 40 μέρες 50 ΜΕΘ μόνο στο Σωτηρί. Αυτό είναι και μόνο κινέζικο ρεκόρ. Ούτε οι Κινέζοι δεν τα καταφέραν τόσο γρήγορα, ξέροντας τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα και πόσο δύσκολο είναι με τις οικοδομικές άδειες κτλ. Από εκεί και πέρα, το να λέει κάποιος ότι το lockdown έχει υπογραφεί Μητσοτάκη είναι τουλάχιστον μικροκομματικό και στερείται λογικής, διότι lockdown αυτή τη στιγμή έχουν παντού στην Ευρώπη. Και δεν το λέω αυτό για να μας κάνει να αισθανθούμε εμείς καλύτερα, όχι, αλλά για να έχουμε τη συνολική εικόνα. Από εκεί πέρα τα δεδομένα τα επιστημονικά αλλάζουν, κάθε μέρα αλλάζουν και έτσι και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων προσαρμόζονται ανάλογα. Αυτό κάνουν στη Γαλλία, αυτό κάνουν στην Γερμανία. Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι προϋπολογισμοί, αλλάζουν τα μέτρα. Ο ιός φαίνεται ότι έχει μεταλλαχθεί, οι ίδιοι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί προέκυψε όλο αυτό τη τελευταία εβδομάδα και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε 2 σταθερές, 2 αρχές, 2 πηξίδες πολύ βασικές που μας καθοδηγούν. Το πρώτο είναι ότι ακούμε τους επιστήμονες, δεν υποκύπτουμε στον οποιονδήποτε λαϊκισμό και ψεκασμό. Και δεύτερον, πάνω απ' όλα η υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία πρώτη προτεραιότητα. Και παίρνουμε τα μέτρα πιο νωρίς. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε αυτά που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα να δούμε αν θα αποδώσουν, αλλά το ρίσκο ήταν μεγάλο και ο Πρωθυπουργός πήρε την ευθύνη σε συνέχεια της εισήγησης των ειδικών. Άρα ήταν πολιτική απόφαση. Σε συνέχεια της ομόφωνης εισήγησης των επιδημιολόγων, του Συμβουλίου, του Εθνικού Συμβουλίου, ομόφωνης εισήγησης, να προχωρήσει πιο γρήγορα για να μην διακινδυνεύσει το παραμικρό. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά ενωμένοι θα τα καταφέρουμε, όπως τα καταφέραμε και στο πρώτο κύμα την Άνοιξη. Ήδη είμαστε πολύ καλύτερα και ξεκινάμε από πολύ καλύτερη βάση από ό,τι στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Βρετανία. Χρειάζεται η συνεργασία όλου του κόσμου φυσικά και να μπούμε μετά σε μια ημικανονικότητα από το Δεκέμβριο προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Τέλος, έχουμε ένα μαξιλάρι εξασφαλίσει 37 δισεκατομμύρια παρά το γεγονός ότι έχουμε εξοδέψει πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι το μαξιλάρι, αυτό δεν υπήρχε. Κύριε Αλβανίτη, ήξερα ότι θα πεταχθείτε και θα το πείτε, αλλά ακούστε. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε. Αλλά δανειστήκατε και 15 δισεκατομμύρια. Αυτό θέλω να πω. Όπως και εσείς. Λοιπόν, αλλά η διαφορά είναι ότι εμείς δανειζόμαστε. Έχει άλλα 30 δευτερόλεπτα ο κύριος Κερίδης και θα έρθω σε εσάς, κύριε Αλβανίτη. Κύριε Κερίδη, παρακαλώ. Η διαφορά είναι ότι εμείς δανειζόμαστε με 0,7% το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία της Ελλάδας. Ποτέ δεν είχαμε χαμηλότερο. Όταν παραλάβαμε 1 στο 4%, εξασφαλίζοντας μια οικονομία 3% και κάτι, αυτό το επιτόκιο είναι τεράστιο. Αν το αναγάγεται, προσέξτε το τώρα αυτό, στο σύνολο του δημοσίου χρέους, αν κάνατε μια θεωρητική άσκηση, στα 330 δισεκατομμύρια. Οι 3 μονάδες διαφορά στο επιτόκιο δίνουν ένα κέρδος το χρόνο 10 δις μόνο για το δημόσιο χρέος. Και επειδή ακολουθεί και το ιδιωτικό χρέος, διότι οι επιχειρήσεις δανείζονται στη βάση του δανεισμού του δημοσίου, άλλα 10 δις από εκεί τον χρόνο. Λοιπόν, η χώρα έχει την εμπιστοσύνη των αγορών, έχει ευχέρεια να δανείζεται χάρη στην εμπιστοσύνη που έχουν οι αγορές. Όχι εγώ, όχι ο κύριος Αλβανίτης, όχι εσείς, κυρία Γιάμαλη, στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί που δανείζουν, κάτι. Αυτό είναι που μετράει. Αυτοί λοιπόν που δανείζουν εν μέσω κορονοϊού και τέτοια τρομακτική ύφεση που έχουμε, στο 9% σήμερα, έρχονται και δανείζουν την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, με κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Και αυτό ας το αναγνωρίσουμε. Ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Και έτσι έχουμε την ευχέρεια τα 14 δις που μας λένε ότι θα τα ξοδέψουμε όλα την Άνοιξη, να μπορούμε και σήμερα να ξοδέψουμε 3,5 δις. Τώρα οι αγορές δανείζονται γιατί εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Οι αγορές δανείζονται γιατί έχουμε 37 δις κάρπους μπάφερ. Γι' αυτό δανειζόμαστε με 1%.
δανείο. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Θα μας τρελάτε, κύριε Κενίδη. Σας ακούμε τόση ώρα και λέτε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά, δηλαδή. Και τότε γιατί δεν δάνειζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήρθαν οι τρεις. Είχε μνημόνιο, οι τρεις οίκοι, οι παγκόσμιοι οίκοι που κρατάνε όλη την οικονομία στα χέρια τους και είπαν: α, ένα μικρό κράτος στην Ευρώπη χρεοκοπημένο έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Κάτσε να δανείζουμε με 0,7%. Γιατί λοιπόν επί ΣΥΡΙΖΑ όταν θα σα ακούσουν στο Κολάμπια και θα σα πάρουν το πτυχίο πίσω, κύριε Δημού. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Επί ΣΥΡΙΖΑ που βγήκαμε από τα μνημόνια το Φεβρουάριο του 19, που βγήκε τελευταία φορά στις αγορές. Μα γιατί λέτε ανακρίβειες για τα μνημόνια. Είχαμε βγει υποτίθεται από τα μνημόνια και είχαμε το μαξιλάρι των 33 δις τότε. Το επιτόκιο που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 3,9. Λοιπόν, πολύ πολύ παραπάνω, 5 και 6 και 7 φορές παραπάνω από αυτό που εμείς εν μέσω ύφεσης. Κάνει και διάγγελμα ο Τραμπ τούτη την ώρα. 1,1 σας το παρέδωσε, κύριε Κερίδη μου. Δεν είμαστε όλοι τώρα για να μας κοροϊδεύετε. Έχω ελάχιστο χρόνο. Πρέπει να ακούσω τον κύριο Αλβανίτη και πρέπει να συνδεθώ για αμερικανικές εκλογές. Σας παρακαλώ, ελάτε κύριε Κερίδη. Αλλά για να μην υπάρχει το ψέμα, 3,9 το επιτόκιο του δεκαετούς, Φεβρουάριο του 19, 0,7 τώρα. Πάμε κύριε παρακαλώ. Κερίδη, να κύριε Κερίδη μου, το Φεβρουάριο του 19 μπορεί να ήταν τόσο. Όταν παραλάβατε την κυβέρνηση, πόσο ήταν να μας πείτε, ξέρετε. Δεν είχατε δανειστεί μέχρι τον πείτε μου, ξανά, τελευταία φορά. Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη μου, τώρα. Εδώ μας είπατε ότι ακούν οι αγορές των Κυριάκων Μητσοτάκη μας δανείζουν φτηνά. Δικό σας. Δεν αντέχει. Κύριε Κερίδη, να σας ρωτήσω παρακαλώ και εγώ κάτι. Το lockdown κατά τη δική σας γνώμη συνιστά αποτυχία ή όχι? Γιατί από αυτά που ακούω μόνο επιτυχίες βλέπω ότι διαπιστώνετε. Το ότι φτάσαμε εδώ συνιστά αυτό μια αποτυχία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για εφησυχασμό ή για να πάρει τα μυαλά μας αέρα. Κανένας. Η Ελλάδα είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Χρειαζόμαστε τους πάντες. Θέλουμε τη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και εγώ ακούω με πολύ προσοχή την όποια κριτική όταν είναι επικοδομητική και δεν είναι ό,τι του καπνίσει του Λολοστεφανή. Σας ρωτάω, είναι αποτυχία. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Κύριε Κερίδη, και για τη Γαλλία και για την Γερμανία. Είναι αποτυχία ότι πάμε ξανά σε lockdown για δεύτερη φορά? Δεν είναι μια συνολική αποτυχία της Ευρώπης αυτή? Γιατί μα αυτό λέμε από την αρχή της Αμερικής. Δεν... αποτυχία της Ευρώπης αυτή. Καταφέρανε και δεν έχουν δεύτερο κύμα. Κύριε Αρβανίτη, δεν θα πάρετε απάντηση. Στην Κίνα έχουν καταφέρει πολλά, να μην έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αλήθεια λοιπόν αυτό, αποτυχία έχουν... μας. Είναι αποτυχία μας αυτό. Υπό αυτή την έννοια που το λέτε εσείς, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να σας πω ότι μακάρι να μην το είχαμε το lockdown. Κύριε Αρβανίτη. Ξέραμε ωστόσο ότι με την επέλαση του χειμώνα, με την επιστροφή σε κλειστούς χώρους, με όλα αυτά ότι θα υπάρξει μια. Το ξέραμε αυτό το καλοκαίρι. Κύριε Κερίδη, βοηθήστε με, πρέπει να πάω και στις αμερικανικές εκλογές. Έχω κι άλλο θέμα, γίνεται χαμός στον πλανήτη.